Κυρίες και κύριοι βουλευτές, καταρχήν θέλουμε να θέσουμε τρία εισαγωγικά ζητήματα. Πρώτο, η κυβέρνηση είχε υποχρέωση να ενημερώσει τα κόμματα για τη μεθοδολογία και τους σχετικούς χάρτες που αφορούν τις γεωγραφικές συντεταγμένες που περιλαμβάνει το Προεδρικό Διάταγμα 107 του 2020 περί κλεισίματος κόλπων και χάραξης ευθειών γραμμών βάσης στη θαλάσσια περιοχή του Ιωνίου και των Ιωνίων νήσων μέχρι το ακροτήριο Τέναρο της Πελοποννήσου. Ιδιαίτερα είχε υποχρέωση να ενημερώσει για τη μεθοδολογία που αφορά την Κέρκυρα και τα άλλα Ιόνια νησιά που συνορεύουν με την Αλβανία. Δεύτερο, μιλάμε για συμφωνία με την αλβανική κυβέρνηση για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών, διαμόρφωση συνυποσχετικού και προσφυγή στο δικαστήριο της Χάγης. Ρωτάμε, τι έχει συμφωνηθεί και σε τι θα αναφέρεται το συνυποσχετικό? Και αυτό αφορά άμεσα και τη σημερινή μας συζήτηση. Τρίτο, το κόμμα μας άσκησε κριτική για τη συμφωνία με την Ιταλία και την καταψήφισε. Θέσαμε το ζήτημα της μειωμένης επίρρειας των διαπόντιων νησιών και των στροφάδων και την παραχώρηση δικαιώματος στον Ιταλικό αλλιευτικό στόλο να ψαρεύει στην ελληνική αιγυαλίτιδα ζώνη. Σήμερα κινείστε στην ίδια λογική και παραχωρείτε δικαίωμα αλλίας σε αλλιευτικά σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στην νεοκαθοριζόμενη αιγυαλίτιδα ζώνη, σε χώρο ελληνικής κυριαρχίας, κατά παρέκκληση του άρθρου 59 του νόμου 2538 του 1997. Στην συζήτηση επί των άρθρων θα αναφερθούμε με λεπτομέρεια. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η κυβερνητική απόφαση για την επέκταση της αιγυαλίτιδας ζώνης στην περιοχή του Ιωνίου Πελάγους προβλήθηκε με υπερβολή από την κυβέρνηση, με αιχμή τα περί αύξησης ελληνικής επικράτειας. Οι πανηγυρισμοί είναι αβάσιμοι. Άλλωστε, με ευθύνη των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, δεν επεκτάθηκε μέχρι σήμερα η ελληνική αιγυαλίτιδα ζώνη, σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας και το σχετικό νόμο του 1995 που την επικύρωσε. Δηλαδή, θα συνιστούσαμε μεγαλύτερη ευθύνη για τέτοια σοβαρά προβλήματα. Οι εργαζόμενοι έχουν συσσωρευμένη ιστορική πείρα που αποκαλύπτει πως όταν γίνονται τέτοιες στομφώδεις ανακοινώσεις θα πρέπει να κουμπώνονται. Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας επιδιώκει να γίνει συζήτηση επί της ουσίας. Με βάση τη Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982, η επέκταση σε αιγυαλίτιδα ζώνης από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια είναι δικαίωμα κάθε κράτους και συνεπώς και της Ελλάδας. Και όπου υπάρχει απόσταση μικρότερη από τα 24 ναυτικά μίλια μεταξύ των κρατών, πρέπει να ισχύσει η μέση απόσταση και μέση γραμμή. Αυτή, μπορούμε να πούμε, είναι μια γενική παραδοχή, αλλά το πρόβλημα είναι πιο σύνθετο και το ΚΚΕ θέλει να θέσει τα εξής ζητήματα. Η επέκταση σε αιγυαλίτιδα ζώνης, καθώς και η οριοθέτηση των άλλων θαλάσσιων ζωνών, της υφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, είναι μέρος της πολιτικής που υπηρετεί τα συμφέροντα της αστικής τάξης και τη γεωστρατηγική της αναβάθμιση, αλλά και τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, τους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις ενεργειακές και άλλες στοχεύσεις τους στον ανταγωνισμό, παραδείγματος χάρη, με τη Ρωσία και την Κίνα. Αυτό είναι κρίσιμο θέμα. Οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, έδωσαν γη και είδωρ στον αμερικανονατοϊκό υπεριαλισμό. Ευθύνονται για τις αμερικάνικες βάσεις στην Ελλάδα, που χρησιμοποιούνται σε δολοφονικές επιχειρήσεις
Και τώρα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ετοιμάζει ένα ακόμα πιο επικίνδυνο πακέτο επέκτασης του αποτυπώματος, όπως λέει, των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, και αυτό είναι μεγάλη απειλή για το λαό μας και τους άλλους λαούς. Οι κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας ισχυροποίησαν τις στρατιωτικοπολιτικές σχέσεις με το Ισραήλ, που σκοτώνει τον Παλαιστινιακό λαό και πρωτοστατεί στις απειλές κατά του Ιρανικού και των άλλων λαών της περιοχής. Ισχυροποιούνται οι σχέσεις με την Αίγυπτο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και τη Σαουδική Αραβία, που εσείς τα θεωρείτε πλεονεκτήματα, αλλά εμείς πρέπει να πούμε στο λαό μας καθαρά ότι αυτά τα κράτη είναι μπλεγμένα σε ανταγωνισμούς και πολέμους. Αποστήλατε ελληνικές ένοπλες δυνάμεις σε υπεριαλιστικές αποστολές στο εξωτερικό. Ρωτάμε, τι δουλειά έχουν ελληνικές ένοπλες δυνάμεις εκτός συνόρων? Γιατί στέλνετε στρατιωτικές δυνάμεις στο Μάλι της Αφρικής και μονάδα του πυραυλικού συστήματος Patriot στη Σαουδική Αραβία? Επιπλέον, όλα τα κόμματα έχετε ανακηρύξει σε θεματοφύλακες των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας τις υπεριαλιστικές ενώσεις του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτούς δηλαδή που χρόνια τώρα βάζουν πλάτη στην αμφισβήτησή τους, στην αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων από την τουρκική ηγεσία. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα είναι ότι κάθε φορά η Ελλάδα εμπλέκεται πιο βαθιά στο κουβάρι των ανταγωνισμών και συνεχώς γίνεται πιο επικίνδυνη η κατάσταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Προετοιμάζονται οδυνηροί συμβιβασμοί που αφορούν τη συνεκμετάλλευση του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Συμβιβασμοί που οδηγούν στη διχοτόμηση της Κύπρου μέσα από τη λογική των δύο κρατών και συνομοσπονδιακής λύσης. Δεν υπάρχει έδαφος για εξοραϊσμό των διερευνητικών συνομιλιών. Ο προσανατολισμός της τουρκικής κυβέρνησης για συζήτηση εφόλης της ύλης, οι θέσεις που έχουν τεθεί περί αναλογικότητας που οδηγούν σε μειωμένα δικαιώματα τα νησιά, σε συνδυασμό με τις παρεμβάσεις των Αμερικάνων, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαμορφώνουν οδυνηρούς όρους. Ενώ παραμένει αναπάντητο το ερώτημα τι θα περιλαμβάνει αυτό το πολυδιαφημισμένο συνυποσχετικό ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία. Οι ευθύνες σας, κύριοι της κυβέρνησης, είναι μεγάλες. Οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και άλλα κόμματα χρησιμοποιούν την επέκταση της Αιγυαλίτιδας ζώνης ως απάντηση στην επιθετικότητα της τουρκικής αστικής τάξης και της κυβέρνησης Ερντογάν, ως αντίδοτο, όπως λέγεται, στις τουρκικές γεωστρατηγικές επιδιώξεις. Όμως αυτό είναι εκτός πραγματικότητας, γιατί τέτοιου είδους προσεγγίσεις περιπλέκουν παραπέρα την κατάσταση. Γίνονται μέρος και τροφοδοτούν τους ανταγωνισμούς ανάμεσα στην ελληνική και την τουρκική αστική τάξη στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, αλλά και την ευρύτερη περιοχή, με απρόβλεπτες συνέπειες που θα πληρώσουν ακριβά οι λαοί. Κινείστε μέσα σε ένα φαύλο κύκλο. Γνωρίζετε πως η επέκταση της Αιγυαλίτιδας ζώνης σε ένα τμήμα της επικράτειας και όχι στο σύνολο μπορεί να ερμηνευτεί από την πλευρά της Τουρκίας και όχι μόνο ως αποδοχή από την ελληνική πλευρά της ύπαρξης ειδικής περίπτωσης και γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο. Μιλώντας, κυρίες και κύριοι βουλευτές, πιο ειδικά για το παρόν κυβερνητικό νομοσχέδιο για την επέκταση της Αιγυαλίτιδας ζώνης στο Ιόνιο, σε μια περιοχή σχετικά πιο ήπια, θα σημειώσουμε ότι ήδη έχουν εκδηλωθεί έντονες αντιθέσεις σε τμήμα της αλβανικής αστικής τάξης,
του Προέδρου της Δημοκρατίας Ηλίρ Μέτα και του Δημοκρατικού Κόμματος που καταγγέλουν την κυβέρνηση Ράμα για τη διαδικασία διαπραγματεύσεων με την ελληνική κυβέρνηση και την επέκταση της Αιγυαλίτιδας ζώνης. Είναι γνωστό πως ανάλογο έργο είχαμε παρακολουθήσει στο πρόσφατο παρελθόν. Μετά το 2009, με πρωταγωνιστή το σημερινό Πρωθυπουργό της Αλβανίας κύριο Ράμα και την ακύρωση της σχετικής ελληνοαλβανικής συμφωνίας με την παρέμβαση της Τουρκίας. Το τοπίο δηλαδή δεν είναι ανέφελο ακόμα και στο Ιόνιο πέλαγος. Συμπερασματικά σημειώνουμε ότι ο λαός μας έχει πολλά πιστήρια για τον αντιλαϊκό χαρακτήρα της πολιτικής της κυβέρνησης, όπως και των προηγούμενων κυβερνήσεων, και δεν πρέπει να δείξει εμπιστοσύνη στη συνθηματολογία σας, αλλά να ξεπεράσει την άσφαιρη αντιπαράθεση μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, να διακρίνει τη στρατηγική του σύμπλευση και να κλιμακώσει την πάλη του. Ο λαός καλείται να σκεφτεί καλά πως η επέκταση της Αιγυαλίτιδας ζώνης από μόνη της δεν μπορεί να υπηρετήσει τα δικά του συμφέροντα. Τα βάσανά του θα συνεχιστούν, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δυναμώνει την αντιλαϊκή επίθεση και θωρακίζει την πολιτική που υπηρετεί τα συμφέροντα των μονοπωλίων και τα παζάρια των αστικών τάξεων, την εμπλοκή της χώρας στα επικίνδυνα σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή και τους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς, βάζοντας το λαό μας σε μεγάλους κινδύνους. Αυτή η πραγματικότητα, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ακυρώνει τους γνωστούς ισχυρισμούς περί εθνικής ομοψυχίας και ενότητας που αποτελεί παγίδα άλωσης λαϊκών συνειδήσεων για τον αφοπλισμό των εργαζομένων. Η παρουσίαση της επέκτασης της Αιγυαλίτιδας ζώνης ως ιστορικής απόφασης αφορά τους μεγάλους οικονομικούς ομίλους που βάζουν ήδη στο χέρι τα ενεργειακά οικόπεδα στην περιοχή του Ιωνίου και προσδοκούν αύξηση της κερδοφορίας τους. Η επίλυση των προβλημάτων που αφορούν την Αιγυαλίτιδα ζώνη, την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ υπέρ του λαού μας, συνδέονται με την οικοδόμηση σχέσεων αμοιβαίου ωφέλους μεταξύ των γειτονικών κρατών και λαών, την εκμετάλλευση του θαλάσσιου πλούτου με κριτήριο όχι τα κέρδη των μεγάλων οικονομικών ομίλων, αλλά με κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες, την αποδέσμευση της χώρας μας από τις υπεριαλιστικές συμμαχίες με το λαό νοικοκύρη στον τόπο του. Το ΚΚΕ, συνυπολογίζοντας τα παραπάνω, θα τοποθετηθεί στο παρόν νομοσχέδιο με παρόν. Σας ευχαριστούμε.